Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, περνάτε όμορφα, είναι Halloween, είναι ου! Έρχεται λοιπόν το Halloween και δεν θα μπορούσα να έρθω χωρίς ένα μακιγιάζ γι' αυτό, εννοείται αυτό, έτσι. Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι που θα σας δείξω, εννοείται όλα σε λίγο fast forward, γιατί αλλιώς θα είναι πάρα πολύ χρονοβόρο το βίντεο. Και όσον αφορά τα λαμπάκια, είναι από το Tiger, είναι ευγενική χορηγία της φίλης μου της Σοφίας. Είναι ένα δώρο από εκείνη για μένα για το Halloween, γιατί ξέρετε έχω τρέλα με το Halloween. Λοιπόν, σήμερα θα γίνουμε κάτι έτσι πολύ extreme. Αν θες να το δεις, κάτσε στο βίντεο και αν σου αρέσει να με παρακολουθείς, κάνε subscribe στο κανάλι μου. Αν θες να μου πεις κάτι άλλο, κάποια ερώτηση, κάτι άλλο, κάτι που θες εσύ, γιατί όχι, γράψε μου από κάτω στα σχόλια, να το συζητήσουμε, να γνωριστούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί πολύ λόγο για ακόμη μία φορά. Και σε περίπτωση που σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε like από κάτω. Θα ξεκινήσω το βάψιμό μου με την φαλάκρα της Κριολάν. Την έχω κόψει, η αλήθεια είναι πως δεν την έκοψα και πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Θα χρησιμοποιήσω την κόλλα από Κριολάν, η οποία είναι η Mastic Spirit Gum. Και θα τη βάλω περιμετρικά γύρω από εκεί που είναι να κολλήσει η φαλάκρα μου. Ήταν η πρώτη φορά που έβαζα φαλάκρα στο κεφάλι μου, οπότε δεν πήγε και πολύ καλά, αλλά οκ, παρόλα αυτά κρύφτηκε σε γενικές γραμμές αρκετά το μαλλί. Το από πίσω μέρος μετά από λίγο μου σκίστηκε δυστυχώς. Αμέσως μετά θα καλύψω τα φρύδια μου, πάλι με την Spirit Gum από Κριολάν. Θα σηκώσω προς τα πάνω μέχρι να νιώσω ότι έχουν αντίσταση τα φρύδια στην ουσία. Εκεί αρχίζουν και κολλάνε στο δέρμα οι τρίχες. Εκείνη το συνειδητοποιούμε. Ίσως μετά θα πάρω το Special Plastic από Κριολάν το κερί, το οποίο είναι εξαιρετικό, και θα βάλω πάνω στα φρύδια μου για να τα κάνω ακόμη πιο κολλημένα πάνω στο δέρμα. Από γκάμα θα χρησιμοποιήσω το άσπρο καλυπτικό. Είναι λιπαρό χρώμα στην ουσία. Και θα βάλω σε σχήμα καρδιάς κάτω από τα ζυγωματικά όπου θέλω να φωτίσω. Όπως φωτίζουμε και στην πραγματικότητα, βέβαια να σου πω τώρα. Και θα πάρω το 302 από γκάμα πάλι, το οποίο είναι ένα πράσινο. Και θα το τοποθετήσω σε όλο μου το πρόσωπο, έτσι ώστε να μπλανταριστεί με το άσπρο και να φαίνεται λες και όπου θέλω εγώ έδωσα φως και όπου θέλω εγώ έδωσα σκοτάδι. Θέλει πολύ καλό μπλεντάρισμα και στο λαιμό και σβήσιμο και στους ώμους και στα αυτιά, για να βάψουμε καλά και τη φαλάκρα για να έχουμε ένα δέσιμο. Και αμέσως μετά θα σας δείξω πως έκανα αυτά τα ανάγλυφα με λάτεξ μπαλάκια που θα βάλω στο πρόσωπό μου. Θα τοποθετήσω στα ζυγωματικά στο μέτωπο. Δεν θα τα βάλω όλα, αν και ήθελα στην αρχή, αλλά μου φάνηκαν πολύ too much. Θα τα βάψω με τα Aqua Color από Κριολάν. Και έπειτα θα σχηματίσω και άλλα πάνω στο πρόσωπό μου. Αφού πρώτα κάνω contouring με την Bright Matte Palette από το Beauty Bay, δυστυχώς το λάτεξ δεν ζωγραφίζεται καλά με σκιές, οπότε η φαλάκρα δεν θα είναι και πολύ καλοσχηματισμένη. Θα ξαναπάρω Aqua Color και θα τα πατήσω λίγο από πάνω για να φαίνονται πιο έντονα.
πετάνετε τις υπόλοιπες βούλες. Θα τονίσω με λίγο από τις σκιές με πράσινο για το contouring. Θα προσπαθήσω να το κάνω το ίδιο και στο λάτεξ, αλλά δεν θα γίνει. Δεν έγινε ποτέ. Και θα αρχίσω να κάνω τα μάτια. Πολύ αυθαίρετα. Θα βάλω μία ανοιχτόχρωμη σκιά και σιγά σιγά θα τους κουραίνω. Θα αφήσω ένα πολύ μικρό κομματάκι άσπρο από κάτω, έτσι ώστε να φαίνεται η διαφορά. Θα βάψω και το κάτω μέρος των ματιών μου με μπλε σκιά, εννοείται, και θα τοποθετήσω και μαύρη για να δώσω ακόμη πιο πολύ ένταση και θα το τραβήξω προς τα έξω. Μέσα μετά θα τοποθετήσω αδιάβροχο μολύβι μαύρο μέσα στο μάτι από Maybelline, είναι το Tattoo Liner, για να κάνω ακόμη πιο άγριο το βλέμμα και θα σχηματίσω και γωνίτσα μπροστά και ένα δάκρυ να τρέχει από το μάτι. Τα χείλια θα τα κάνω με το ίδιο μολύβι και θα τα σβήσω με το χέρι μου να τρέχουν προς τα κάτω. Σαν άχνο φαίνεται ένα μαύρο. Θα βάλω άσπρο από την παλέτα της Κρυολάμ, την Aqua Color. Από την ίδια παλέτα θα πάρω άσπρο και θα κάνω πιτσιές πάνω στο πρόσωπό μου. Θα πάρω από την Bright Matte της Beauty Bay και θα κάνω contouring στη μύτη μου, θα το ανεβάσω μέχρι και τα φρύδια. Με σκιές αυτή τη φορά. Θα βάλω λίγο περισσότερο χρώμα στη φαλάκρα μου και θα βάλω πράσινο από εκείνο που είχα χρησιμοποιήσει στην αρχή από γκάμας στις τελίτσες μου για να δώσω λίγο πιο πολύ ένταση. Με το πινέλο και ό,τι έχει απομείνει πάνω στο πινέλο θα σχηματίσω λίγο περισσότερο το contouring. Θα βάλω βλεφαρίδες από With Love Cosmetics και πάμε να δούμε πώς θα φτιάξω τα αυτάκια μου για να ολοκληρώσω το look μου. Θα βάλω χαρτί, αφού κάτω έχω τοποθετήσει φυσικά λάτεξ, και θα βάλω και από πάνω λάτεξ στο χαρτί μου. Μια πολύ λεπτή στρώση χαρτιού θα ήθελα. Ξαναβάλω χαρτί και ξανά χαρτί. Βάζω περίπου 3 φορές. Αφού στεγνώσει, το σηκώνω για να βεβαιωθώ ότι έγινε. Βάζω 3 μπατονέτες για να φτιάξουμε τα κόκαλα των αυτιών. Τοποθετούμε λάτεξ στο ενδιάμεσο για να κολλήσουν οι μπατονέτες. Τις βάζω σε τριγωνικό σχήμα και περνάω από πάνω ένα χαρτί. Μετά βάζω από κάτω γαλάκτωμα, μετά βάζω από κάτω λάτεξ και πατάω για να σχηματιστούν στην ουσία τα κόκαλα των αυτιών, τα οποία έβαψα και έβαλα σύρμα για να τα τοποθετήσω στα αυτιά μου με σιλικό. Τράβηξε λίγο προς τα μπροστά και το look μου είναι έτοιμο.